Βρίσκομαι σήμερα εδώ ως απολυμμένος από τον Όμιλο Βιοδιάγνωση, διότι ένα μήνα πριν συμμετείχα και εγώ στην απεργία για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Ήμουν ένας από τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που βροντοφωνάξαμε πως δεν ήταν ο Σταθμάρχης αλλά το σύστημα και όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα που ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Η απόλυσή μου δεν είναι κεραυνός εν ευθρία. Έρχεται να προσθεθεί στον μακρύ κατάλογο απολύσεων συνδικαλιστών στους χώρους δουλειάς λίγες μέρες αφού είχε προηγηθεί η απόλυση συναδέλφου εκλεγμένου συνδικαλιστή στο κρατικό σωματείο της Αθήνας από την κλινική υγεία. Αυτό μας δείχνει ότι τόσο διήρκησαν τα δήθεν κροκοδίλια δάκρυά τους και το πέθος τους για την τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ και κατευθείαν μετά ξεκινήσανε ένα πογκρόμ απολύσεων και ένα κυνηγητό σε συνδικαλιστές που δραστηριοποιούνταν μαζικά στο κίνημα. Εδώ όμως η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση της κερδοφορίας της εργοδοσίας του κλάδου με δεκάδες χιλιάδες ασθενείς, μη μπορώντας να εξυπηρετηθούν πουθενά αλλού, να απευθύνονταν στον ιδιωτικό τομέα από το υστέρημά τους για διαγνωστικά τεστ, αλλά ακόμα και για πιο σοβαρές εξετάσεις. Συγκεκριμένα η βιοδιάγνωση, αφού μπουκώθηκε κρατικό χρήμα τα χρόνια της πανδημίας, εξουθενώνοντας εμάς, τους εργαζομένους, με εξαντλητικά ωράρια, από ήλιο σε ήλιο και από άνθρωπες συνδίκες εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για 10 ώρες βάρδιες με απλήρωτες υπερορίες, κάτω από απειλές και φωνές για να βγαίνει πιο γρήγορα η δουλειά, στα ήδη υποστελεχωμένα τμήματα. Μιλάμε για εργαζομένους που είχαν και έχουν να πάρουν ρεπό μήνες και για να πάρουν άδειες πρέπει να καλυφθούν τα κενά από τα άλλα διαγνωστικά. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως δεν ανέχονται και στοχοποιούν εργαζομένους που δραστηριοποιούνται μαζικά και που διεκδικούν για τους ίδιους και τους συναδέρφους τους. Μεταξύ άλλων πραγμάτων και κλαδικές συμβάσεις εργασίας με όρους ευνοϊκούς για εμάς και όχι για την εργοδοσία. Και αυτό διεκδικούμε και εμείς. Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, απαιτούμε να πάρθει πίσω η απόλυση, να πάρθουν πίσω οι διώξεις συνδικαλιστών και είμαστε στον αγώνα μαζί με τα σωματεία, τα αλληλέγγυα, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Ήδη έχετε προχωρήσει σε κάποιες δράσεις, σας συνεχιστούν. Έχουμε προχωρήσει σε κινητοποιήσεις έξω από το κατάστημα της βιοδιάγνωσης. Και υπάρχει προγραμματισμένη κινητοποίηση αύριο στις 7 το απόγευμα, 5η 4 Απριλίου, Μαΐου, έξω από το κατάστημα βιοδιάγνωσης. Και θα συμμετέχουν όλα τα σωματεία που είναι αλληλέγγυα στον αγώνα μας.